Καλησπέρα σας. Φίλες, φίλοι, καλησπέρα. Κάθε τόπος μία ιστορία, αυτή είναι η Ελλάδα. Σας καλωσορίζουμε στο καθημερινό παιχνίδι της Νέριτ. Κάθε τόπος μία ιστορία. Ένα ταξίδι σε 12 προορισμούς, σε 12 διαφορετικούς τόπους. Και ο ταξιδιώτης που θα καταφέρει να απαντήσει σωστά σε ερωτήσεις και του 12ου προορισμού κερδίζει 10.000 ευρώ που προσφέρει η airtickets.gr. Στο σημείο αυτό να καλωσορίσω και τους 24 παίκτες μας. Γεια σας, παιδιά. Καλωσορίσατε. Θα συνεχίσουμε το ταξίδι στο σημείο που το άφησε η Ελεάνα, που στην προηγούμενη εκπομπή μας κατάφερε να περάσει 2 προορισμούς, τη Φλόνα και την Καβάλα. Έχει 100 ευρώ στην τσέπη και προχωράει λοιπόν σήμερα. Ελεάνα, παρακαλώ πάρα πολύ. Γεια σου και πάλι. Πάρε θέση, παρακαλώ πολύ. Στην προηγούμενη εκπομπή, λοιπόν, Λεάνα, κατάφερες επιτυχώς να περάσεις και από την Καβάλα και από τη Φλόρινα. Κατευθύνεσαι στον τρίτο προορισμό, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός. Γιατί αν τον κερδίσεις, έχεις εξασφαλίσει το πρώτο σου καταφύγιο. Δηλαδή, ακόμα και να κάνεις κάποιο λάθος μετά, ό,τι λεφτά έχεις κερδίσει μέχρι τον τρίτο προορισμό είναι δικά σου. Ο τρίτος και ο ένατος προορισμός είναι τα καταφύγια μας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για τον επόμενο προορισμό. Πατάς το ταξιδιωτικό κουμπί και φύγαμε. Πάρα πολύ ωραία. Η Ελεάνα έχει απαντήσει σωστά στις 2 πρώτες ερωτήσεις. Και πάμε στις Κυκλάδες. Τις έχεις επισκεφτεί? Κάποια νησιά, ναι. Πες μου ένα-δυο νησιά που έχεις πάει. Σύρο. Ναι. Τίνο. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν αν η τύχη είναι με το μέρος σου και κληρωθούν ερωτήσεις από τα νησιά που έχεις πάει. Μακάρι. Και λέμε λοιπόν για 50 ευρώ την εξής ερώτηση. Σε ποιο νησί μπορείτε να επισκεφτείτε παλαιοχριστιανικές κατακόμβες? Α. Σαντορίνη, Β. Φολέγανδρο, Γ. Σύρο, Δ. Μήλο. Σε ποιο νησί μπορείτε να επισκεφτείτε παλαιοχριστιανικές κατακόμβες? Α. Σαντορίνη, Β. Φολέγανδρο, Γ. Σύρο, Δ. Μήλο. Οι συμπαίκτες σου παίζουν στις ταμπλέτες τους, πατάνε αυτό που πιστεύουν σωστό, έτσι θα διεκδικήσουν μία θέση βοηθού σε περίπτωση που εσύ διαλέξεις βοηθό. Βοηθός θα μπορέσει να γίνει κάποιος από αυτούς που έχουν απαντήσει σωστά στην τελευταία ερώτηση. Αλλά έχεις δικαίωμα να έχεις βοηθό από την τρίτη τοποθεσία και μετά. Όλα λοιπόν κρίνονται σε αυτή την απάντηση. Πώς το βλέπεις, το έχεις? Νομίζω. Σίγουρα θα αποκλείσω τη Σύρο, που την ξέρω καλά. Η Σύρο καλά. Έξω, μάλιστα. Νομίζω ότι και τη Σαντορίνη. Ναι, πάει και η Σαντορίνη έξω. Μένει η Φολέγανδρος και η Μήλος. Στη Μήλο έχω πάει, στη Φολέγανδρο όχι. Νομίζω ότι είναι η Μήλος. Η Μήλος. Για να δούμε αν η Μήλος είναι το νησί που μπορεί κανείς να επισκεφθεί παλαιοχριστιανικές κατακόμβες. Και η σωστή απάντηση στον τρίτο προορισμό είναι... Είναι η Μήλος. Είναι η Μήλος. Είναι η Μήλος, Ελεάνα. Πρώτο καταφύγιο, φτάσαμε. 50-50-50, 150 ευρώ. Ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα, τα 150 ευρώ είναι δικά σου, αλλά σε θέλω φιλόδοξη να φτάσουμε ακόμα και στον τελικό προορισμό, την 12η τοποθεσία που θα σου χαρίσει τα 10.000 ευρώ. Πάμε όμως τώρα στον 4ο προορισμό μας, θα παίξει για 100 ευρώ. Mm-hmm. Μπορεί να πάρεις και έναν βοηθό. Ναι. Και βοηθό. Βέβαια, ο βοηθός μπορεί να έρθει μόνο όταν ανακοινωθεί η τοποθεσία, αλλά όχι οι ερωτήσεις. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, όλα στη ζωή, Ελεάνα, κοστίζουν. Σίγουρα λοιπόν κοστίζει και ο βοηθός. Δηλαδή, είτε σε βοηθήσει είτε όχι, θα πάρει το 1/4 από τα κέρδη σου. Έχω σκεφτεί λίγο αργότερα να το χρησιμοποιήσω. Λίγο αργότερα. Λίγο αργότερα. Ωραία λοιπόν. Για να πάμε στον επόμενο προορισμό, πατώντας το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό κομβίον. Πάμε. Επόμενος προορισμός για την Ελεάνα, 4ος προορισμός, είναι... Αίγιο! Μαγικό το Αίγιο. Έχω παίξει όταν περιοδία στο Αίγιο είναι εξαιρετικό. Έχεις πάει ποτέ? Όχι. Να το βάλεις στο πρόγραμμά στο Αίγιο. Στο συστήνω ανεπιφύλακτα. Ωραία. Τώρα παίρνουμε 100 ευρώ. 4ος προορισμός. Για να δούμε λοιπόν την ερώτηση για 100 ευρώ. Σε ποιο κόλπο βρίσκεται το Αίγιο? Α. Πατραϊκό, Β. Κορινθιακό, Γ. Αμβρακικό, Δ. Σαρωνικό.
σε ποιον κόλπο βρίσκεται το Αίγιο, απαντούν οι συμπαίκτες, διεκδικούν μια θέση βοηθού μέσα από τις σωστές απαντήσεις. Η Ελένα το έχεις, το ξέρεις, το βλέπω στα μάτια σου, το ξέρεις. Ναι. Α, ευθαρσός, δυνατή παίκτρια. Έτσι λέω. Καταρχήν, ποιος απορρίπτεις? Σίγουρα το Σαρωνικό. Γιατί? Μπλόφα. Έτσι το Αίγιο με το Σαρωνικό δεν. Έτσι το είπα. Φεύγει ο Σαρωνικός. Ξέρεις, τη γεωγραφία δεν είμαι και τέλεια, οπότε με σάρωσες λίγο. Δεν το ξέρω, αλλά παιχνίδι είναι. Να σε... Όχι, όχι. Ούτε στον Αμβρακικό. Ούτε στον Αμβρακικό. Όχι. Θα πω το Α. Θα πεις το Α. Πατραϊκός. Ο κόλπος που βρίσκεται το Αίγιο. Πατραϊκός κόλπος. Για να δούμε λοιπόν αν όντως είναι ο Πατραϊκός κόλπος η σωστή απάντηση για 100 ευρώ. Και η σωστή απάντηση είναι... Οχ! Περίμενε. Δεν θέλω στο πρόσωπό σου να σκιαγραφείτε η απογοήτευση. Δεν θέλω. Έχεις κάνει ένα λάθος. Δεν έχει έρθει καταστροφή. Απλά με το πρώτο σου λάθος χάνεις τη δυνατότητα να φτάσει στο 12ο προορισμό, να παίξει τα τελευταία 5.000 ευρώ. Παραμένεις στην τοποθεσία που βρισκόμαστε. Ναι. Στο Αίγιο. Έχουμε λοιπόν ένα λάθος, το κρατάμε στην τσέπη μας, το σημειώνουμε. Με το δεύτερο λάθος χάνεις τον πρώτο τελευταίο προορισμό, τα 2.500 ευρώ. Αλλά έχουμε ηθικών ακμεότατων, παραμένουμε στο Αίγιο και παίζουμε για 100 ευρώ την επόμενη ερώτηση. Πάμε λοιπόν, επόμενη ερώτηση στο Αίγιο για 100 ευρώ. Κατά μία εκδοχή της μυθολογίας, το Αίγιο οφείλει την ονομασία του στο ζώο που έθρεψε το Δία και ήταν Α. Λέενα, Β. Αλεπού, Γ. Κατσίκα, Δ. Προβατίνα. Το ξέρεις? Ούτε εγώ. Οι παίκτες μας, οι συμπαίκτες σου βέβαια βλέπω ευθαρσώς και γρήγορα απαντούν. Βέβαια έξω το χώρο πολλά τραγουδιά λες, ενώ εσύ που είμαι στο χώρο. Λοιπόν, πάρ' το χρόνο σου, άκου. Κατά μία εκδοχή της μυθολογίας, το Αίγιο, οφείλει την ονομασία του στο ζώο που έθρεψε το Δία και ήταν Α. Λέενα, Β. Αλεπού, Γ. Κατσίκα, Δ. Προβατίνα. Και να θυμάσαι πάντα ότι πολλές φορές η απάντηση είναι μέσα στην ερώτηση. Τώρα στην τύχη πάλι. Η τύχη αυτή, η ρημάδα, η τύχη. Σαν πουλί είναι κάθε σου που δηλαδή θέλει. Θέλει άνα η τύχη. Θα πω το Α. Το Α στην τύχη. Ναι. Η Λένα, σου κάνει η Λένα. Ναι. Την Οδίας, και επειδή είναι πολύ ισχυρός Θεός. Ναι, γιατί η κατσίκα τώρα δεν μου κάνει πολύ γιατί. Είπες Λέενα, είπες Λέενα. Ας δούμε λοιπόν αν είναι η Λέενα η σωστή εκδοχή. Και η σωστή απάντηση είναι... Η κατσίκα. Γι' αυτό σου είπα για την ερώτηση. Σου λέω κατά μία εκδοχή, για να προσέξεις πολύ τις ερωτήσεις. Αίγιο ή Αίγα. Ναι. Προσοχή, παιδιά, σε ερωτήσεις. Δυστυχώς, δεύτερο λάθος, πρόσεξε. Και πάλι δεν χάθηκε ο κόσμος. Ακόμα. Θα χαθεί σε λίγο. Δεν μπορείς να φτάσεις στον 11ο προορισμό. Παρόλα αυτά, μπορείς να φτάσεις στον 10ο και να διεκδικήσεις αρκετά λεφτά που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Ναι. Αρκεί από εδώ και πέρα να είσαι πιο προσεκτική στις ερωτήσεις. Βέβαια, από εδώ και πέρα μπορεί να πάρεις και βοηθό, αλλά ο βοηθός σου από τα 150 ευρώ που έχει σίγουρα. Παίρνει τον τέταρτο, έτσι. Το ξέρουμε αυτό. Παραμένουμε στο Αίγιο. Ναι. Παίζω την επόμενη ερώτηση για το Αίγιο. Μας η οποία επόμενη ερώτηση για το Αίγιο είναι η εξής. Σύμφωνα με το δημοτικό τραγούδι, η ωραία Αιγιώτισσα είναι η κόρη με τις Α. Φωτιές, Β. Ελιές, Γ. Μυρτιές, Δ. Ματιές. Ωραία Αιγιώτισσα. Το είπα ωραία. Ελπίζω να σε ενέπνευσε για το άσμα μου. Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με το δημοτικό τραγούδι, η ωραία Αιγιώτισσα είναι η κόρη με τις φωτιές, ελιές, μυρτιές, ματιές. 100 ευρώ και όχι άλλο λάθος, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Ελπίζω να μην αποχαιρετήσουμε τραγουδώντας. Κοίτα να δεις και να αποχαιρετήσεις 150 ευρώ, είναι χαρτζηλικά και μια χαρά είναι. Ναι. Θα πω το Δέλτα. Θα πεις το Δέλτα. Δηλαδή, η ωραία Αιγιώτισσα είναι η κόρη με τις ματιές.
Το πες. Για να δούμε τώρα αν είναι με τις ματιές και όχι με τις μυρτιές και όχι με τις φωτιές και όχι με τις ελιές. Η σωστή λοιπόν απάντηση της ωραίας της αιγιώτισσας είναι η εξής. Ελιές. Αχ, Ελεάνα, θα σε μαλώσω. Το Αίγιο δεν. Κόρη με τις ελιές, έχει πρίκα το κορίτσι. Είχε ελιές. Υποθέτω δεν είναι ελιές η κρέα του ελιές. Έτσι δεν είναι. Είχε ελιές. Ελεάνα, 150 ευρώ είναι δικά σου. Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Το χειροκρότημα ανήκει στην Ελεάνα. Κατάφερε να φτάσει και στον τρίτο προορισμό, να πάρει 150 ευρώ. Και τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στον επόμενο παίκτη, στον επόμενο ταξιδιώτη. 12 προορισμοί, 12 τόποι. Μια Ελλάδα που περιμένει να εξερευνηθεί, να την ταξιδέψουμε και να μάθουμε όσο περισσότερα μπορούμε για αυτήν. Γιατί η Ελλάδα είναι ένας τόπος προς ανακάλυψη. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε στον επόμενο παίκτη. Από το 1 μέχρι το 24 και η κλήρωση ξεκινάει, ας πούμε, τώρα. Το νούμερο 9. Το 9. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Κάτσε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω ρωτώντας τα βασικά. Πώς σε λένε? Μάρο. Μάρο, τέλεια. Λοιπόν, Μάρο, ταξιδεύεις? Πού και πού, τα καλοκαίρια. Τα καλοκαίρια. Πού θα πας φέτος το καλοκαίρι? Φέτος δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, δεν έχω κανονίσει. Περίμενε να δούμε πώς κερδίσεις αρκετά λεφτά για να και μπορεί να πας διακοπές ένα χρόνο. Γιατί αν φτάσει το 12ο προορισμό, χτυπάς 10.000, έτσι. Σίγουρα, ναι. Γι' αυτό λοιπόν σε θέλω συγκεντρωμένη. Έχεις την αυτοπεποίθηση της ομορφιάς, οπότε έρχεσαι να σε αρρώσεις. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα για αυτό που είπα. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, για πάμε να σε νοιαριστώ κι εγώ. Λοιπόν, θα πάμε στον πρώτο προορισμό για 50 ευρώ. 50 ευρώ, μη σου φαίνεται λίγα. Στην αρχή παίρνουμε λίγα, μετά παίρνουμε πολλά. Στον πρώτο προορισμό, πατώντας το ταξιδιωτικό κομβίο. Πάτε εδώ, σας παρακαλώ πολύ, εφθαρσός. Ο πρώτος προορισμός Μάρος είναι ο Πειραιάς. Τον ξέρεις τον Πειραιά, Μάρο? Ναι, δίπλα είμαι. Είσαι δίπλα. Πού είσαι, από πού είσαι? Γάλλιο. Μένεις στο Γάλλιο. Ναι, ναι. Ωραία λοιπόν, άρα είμαστε στα πάτρια εδάφη, ξέρεις περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση για τον Πειραιά για τα 50 ευρώ είναι η εξής. Η ιστορική αλλά και κακόφημη συνοικία του Πειραιά ήταν Α. Η παλιά Κοκκινιά, Β, η Τρούμπα, Γ, τα Μανιάτικα, Δ, η Πειραϊκή. Για να σε δω. Νομίζω το ξέρω. Έχω διαβάσει και βιβλίο. Α. Ναι. Θα πω το Β. Θα πεις το Β την Τρούμπα. Ποιο βιβλίο? Ναι. Τα δάγρια του Θεού λεγότανε κάπως έτσι. Και ήταν διαδραματιζόταν στην Τρούμπα. Ναι, ναι. Ναι. Έχω κάνει και εγώ μια ταινία, την Καρδιά του Κτίνους, όπου είχα κάνει πάρα πολλές σκηνές στην Τρούμπα, σε ένα παλιό μπαρ το Μπραζίλ, ιστορικό. Για να δούμε όμως, αν έχεις τα πρώτα 50 ευρώ, σχετικά με την Τρούμπα, ιστορική αλλά και κακόφημη συνοικία του Πειραιά, η Τρούμπα. Για να δούμε, είναι το σωστό? Και βέβαια, η Τρούμπα είναι. Η Τρούμπα. 50 ευρώ. Μάρο, μου φαίνεσαι γνωστικά. Τι σπουδάζεις? Είμαι στη φιλοσοφική. Είσαι στη φιλοσοφική, γι' αυτό έχεις γνώσεις. Είσαι φιλόσοφος. Σπουδάζεις φιλόσοφος. Πόσο χρόνο είσαι? 23. 23, τέλεια. Λοιπόν, η Μάρο στα 23 χρόνια ξεκινάει με απόλυτη επιτυχία το ταξίδι των 12 προορισμών. 50 ευρώ δικά σου. Θα προχωρήσουμε για 50 ευρώ. Για 50 ευρώ στον δεύτερο προορισμό, πατώντας το κόκκινο κουμπί. Για να σε δούμε. Φοιτήτρια φιλοσοφικής η Μάρο. Έχεις πάει στην Πάτρα. Μπαμ, Πάτρα, μπαμ, Πάτρα. Έχεις πάει Πάτρα? Ναι, έχω πάει. Έχεις ταξιδιάρα ψυχή. Ναι. Ωραία, Πάτρα. Για να δω λοιπόν την ερώτηση της Πάτρας, που θα σου δώσει τα επόμενα 50 ευρώ, τα οποία είναι. Ποιος αναγγέλει κάθε χρόνο στις 17 Ιανουαρίου την έναρξη του καρναβαλιού στην Πάτρα? Α. Τελάλης, Β, Αφέτης, Γ, Ζυγιστής, Δ, Ελενοδίκης. Το έχεις, ειλικρινά? Στο καρναβάλι έχω πάει, αλλά δεν ξέρω ποιος το αναγγέλει. Αυτό είναι το θέμα. Άλλο να είσαι καρναβαλιστής και άλλο, να είσαι αυτός που το αναγγέλει. Ποιος μπορεί να είναι? Λογικά
το Α θα έλεγα. Ο Τελάλης θα έλεγε. Μήπως θα έλεγες και τίποτα άλλο ή επιμένεις στο Α. Επιμένω στο Α. Επιμένω στο Α. Ναι. Η Μάρο είναι επίμονη. Και επιμένει στο Α. Ο Τελάλης. Παίζουν οι συμπαίκτες μας, αποφασίζουν και αυτοί. Γιατί θα μπορέσει να έχει και ένα βοηθό, έτσι. Ναι. Από τον τρίτο σωστό προορισμό και μετά. Για να δούμε όμως αν απάντησε σωστά. Τελάλης. Α. Τελάλης. Μαρό, 50 ευρώ είναι δικά σου. Και προχωρά στον τρίτο προορισμό για άλλα 50 ευρώ, αλλά και για να εξασφαλίσει το πρώτο σου καταφύγιο. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμα και αν χάσει από την τρίτη απάντηση, τη σωστή απάντηση και μετά, δεν έχει χάσει τα λεφτά σου. Θα προχωρήσουμε λοιπόν παρακάτω. Και παρακάτω πηγαίνουμε, Μάρο, μόνο πατώντας το κόκκινο ταξιδιωτικό κουμπί. Το πατάς τώρα. 2 σωστές απαντήσεις, Πάτρα, Πειραιάς, και πηγαίνει η Μάρο. Θεότιδα πηγαίνει η Μάρο. Έχεις πάει Θεότιδα. Ναι. Και εκεί έχεις πάει. Μάρο, τι γίνεται, είσαι πολύ του ταξιδιού. Μ' αρέσουν, ναι. Μάρο η ταξιδιάρα. Ωραία, Μάρο. Για να δούμε λοιπόν, άρα στη Θεότιδα, καταφέρεις να απαντήσεις σωστά στην ερώτηση. Πού είναι? Ποιος ήταν ο αρχηγός των Περσών στην μάχη των Θερμοπυλών που έγινε βέβαια στη Φθιώτιδα, έτσι. Α. Ξέρξης, Β. Αρταξέρξης, Γ. Αρτάβανος, Δ. Καμβύσης. Και αυτό το εξεβλέπω. Θεωρώ πως ναι, θέλω να πιστεύω. Έχεις πίστη στο όραμά σου και ξέρεις ποιος ήταν ο αρχηγός των Περσών στη μάχη των Θερμοπυλών. Ξέρξης, Αρταξέρξης, Αρτάβανος, Καμβύσης. Θα πω το Α, το Ξέρξη. Το Α. Γιατί λες ότι είναι ο Ξέρξης? Γιατί σου τη δίνει το όνομα. Τώρα είμαι ένα στάμα και στο Β, αλλά νομίζω ότι το Α είναι πιο... Είναι πολύ έτσι... Πιο σίγουρο. Πάμε στο σιγουράκι, ναι, Ξέρξης. Ναι, ναι. Το δες στην ταινία, στο 300. Ναι. Από εκεί το δες. Ναι, γι' αυτό τώρα αυτό προσπαθώ να θυμηθώ. Αλλά νομίζω πως είναι αυτό. This is Sparta. Για να δούμε αν είναι This is Ξέρξης. Είναι ο Ξέρξης. Ξέρξης είναι, μωρέ. Ποιος να είναι? Θα μπορούσε να είναι ο Αρτάβανος. Καλά, δηλαδή, συγγνώμη, πολέμησε το Λεωνίδα ο Αρτάβανος, το Λεωνάιδας. Ήταν ο Ξέρξης. Άλλα 50 ευρώ δικά σου, Μάρο. 150 ευρώ όλα. Από εδώ και πέρα, ό,τι λάθος και να κάνεις, 150 έχεις πάει, έχεις φύγει. Καταφύγιο πρώτο. Μπορείς να πάρεις και βοηθό. Ναι. Από εδώ και πέρα. Αλλά ο βοηθός, να θυμάσαι, Μάρο, ότι θα σου πάρει το 1 τέταρτο των κερδών σου. Είτε σε βοηθήσει, είτε δεν σε βοηθήσει. Διότι, Μάρο, εσύ που είσαι και φιλόσοφος, πρέπει να ξέρεις ότι όλα στη ζωή πρέπει να πληρώνονται, και ειδικά οι βοήθειες. Θα παίξουμε για 100 ευρώ τον επόμενο προορισμό, στον οποίο επόμενο προορισμό, στον τέταρτο κατά σειρά, θα μπορέσεις να πας πάτοντας το κόκκινο ταξιδιωτικό κουμπί. Εμπρός λοιπόν, Μάρο, ταξιδιάρα ψυχή. Φύγε για τον επόμενο προορισμό. Φύγαμε με τις Θερμοπύλες που εν δόξω περάσαμε, βρίσκοντας τον Ξέρξη. Κομωτινή. Στα Πάτρια, γιατί είναι Φράξ, όπως ξέρεις. Κομωτινή. Έχεις πάει Κομωτινή? Όχι, Κομωτινή να επεκταθείς ταξιδεύοντας προς τα βόρεια, και θα σου συνέστηνε να παίρνεις και τρένο, γιατί το τρένο είναι ένα εξαιρετικό ταξιδιωτικό μέσο. Είναι να, πολύ ωραίο. Έχεις ταξιδιωτικό τρένο. Ωραίο. Ναι, ναι. Μπράβο, να πας μέχρι πάνω, να πας μέχρι το Αρμένιο, να κάνεις όλη τη διαδρομή. Κομωτινή λοιπόν, για να δούμε ποια ερώτηση έχουμε την Κομωτινή για 100 ευρώ. Αντιπροσωπευτικό γλυκό της Κομωτινής είναι Α. Το σουτζούκ λουκούμ, Β. Το λιχναράκι, Γ. Η αμυγδαλόπιτα, Δ. Τα καλιτσουνάκια. Οι συμπαίκτες σου παίζουν, απαντούν. Αυτός που θα απαντήσει σωστά διεκδικεί μια θέση βοηθού. Βέβαια, βοηθό μπορείς να έχεις όμορφη Μάρο, πριν ακούσει την ερώτηση, όταν θα φτάσει τον προορισμό. Όχι όταν ακούσει την ερώτηση. Για να σε δω λοιπόν, το έχεις το αντιπροσωπευτικό γλυκό της Κομωτινής. Μαγειρεύεις? Σίγουρα, όχι. Όχι. Άρα σίγουρα δεν κάνεις και γλυκά, έτσι. Καθόλου, αλλά τρώω γλυκά. Δηλαδή το Α το έχω δοκιμάσει. Το σουτζούκ το λουκούμ. Ναι. Και το Δ, αλλά νομίζω το Δ είναι. Τα καλιτσουνάκια. Νομίζω. Ναι. Οπότε να το αποκλείσω τώρα. Θα πω το Α. Είπες το Α. Σίγουρα είναι Σμυρναίκο έτσι και Μακεδονία. Γι' αυτό το πηγαίνω εκεί. Οπότε νομίζω πως είναι το Α. Νομίζω. Έχεις επιλέξει λοιπόν το σουτζούκ λουκού.
Ναι. Όλα είναι γλυκά βεβαίως, αλλά επειδή είμαστε σε μία ενότητα γλύκας και επειδή κερδίζεις, θέλω να κρατήσουμε αυτή τη γλυκιά αίσθηση, να πάμε σε διαφημίσεις και να γυρίσουμε στα γλυκά. Φθιώτιδα, Αθήνα, Πάτρα, Κομωτινή, είμαστε στην Κομωτινή, μες στα ωραία τα γλυκά. Η ερώτηση είναι αντιπροσωπευτικό γλυκό της Κομωτινής. Απάντησες ευθαρσώς το σουτζούκ λούκου. Δεν μένει άλλο από το να δούμε αν έχεις απαντήσει σωστά ή λάθος. Και η σωστή απάντηση είναι... το σουτζούκ λούκου. Φιλενάδα, το πας δυνατά, έτσι. Έχεις για φτάσει, για αρχή, ναι, έχεις φτάσει 250 ευρώ. Τι λες, 250 ευρώ δεν έχεις κάνει ούτε ένα λάθος. Είσαι αλάνθαστη. Για να δούμε λοιπόν αν για την επόμενη ερώτηση που είναι 150 ευρώ, 150 ευρώ η επόμενη ερώτηση, αν συνεχίσεις αυτό τον θρίαμβο που ομολογώ ότι διάγεις, μέχρι στιγμής. 150 λοιπόν ευρώ στον επόμενο προορισμό που θα φτάσεις πατώντας το ταξιδιωτικό κουμπί. Είπαμε λοιπόν, περάσαμε Θερμοπύλες, πήγαμε Κομωτίνες, Φθιώτιδες, Πάτρες, Αθήνες. Λασίθι. Πάμε στον Νότο. Λασίθι. Κρήτη. Έχεις πάει. Έχω πάει Κρήτη γενικά. Το είναι... περίμενα γιατί έχεις πάει παντού. Έχω πάει πενταήμερη. Έχεις πάει πενταήμερη στην ναι, Κρήτη, ναι, έτσι. Ναι. Οπότε έχεις σιγουριά για το λασίδι, θες βοηθό. Νομίζω θέλω βοηθό. Νομίζεις θες βοηθό, νομίζεις ναι. Θες. Θέλω βοηθό. Λοιπόν, θέλεις βοηθό, θα κληρωθεί βοηθός από αυτούς που απάντησαν σωστά στην τελευταία ερώτηση. Για να δούμε λοιπόν ποιος κληρώνεται βοηθός. Το νούμερο 5 βοηθός. Νούμερο 5. Καλώς ήρθες, βοηθέ. Τυχερέ, βοηθέ, δίπλα στην ωραία Μάρο. Λοιπόν, το όνομά σου. Βασίλης. Βασίλης. Βασίλης και Μάρο. Μάρο, Βασίλης. Καλώς πολύ, Μάρο. Βασίλη, καλώς ήρθες. Από ό,τι βλέπεις, η Μάρο πάει πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ δυνατή παίκτρια. Είναι πάρα πολύ δυνατή παίκτρια. Το έχουμε διαπιστώσει όλοι αυτό. Έχεις την τύχη να είσαι βοηθός της. Είσαι ένας από τους 11 που απαντήσαν σωστά στην τελευταία ερώτηση και κληρώθηκες να είσαι βοηθός της. Έχει κερδίσει ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσό μέχρι στιγμής. Προχωράει όμως. Βρισκόμαστε στην Κρήτη, στο Λασίθι. Και η ερώτηση η οποία είναι για 150 ευρώ είναι η εξής. Για να μην φαγωθεί από τον Κρόνο η Ρέα, φυγάδευσε στο δικταίον άντρων των Α Ερμή, Β Απόλλωνα, Γ Άρη, Δ Δία. Για να μην φαγωθεί από τον Κρόνο που τρώγε τα παιδιά του, η Ρέα, φυγάδευσε στο δικταίον άντρων των Ερμή, Απόλλωνα, Άρη, Δία. Παιδιά, σας ακούω, οι συμπαίκτες παίζουνε. Εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι το Δέλτα. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω. Ο Δίας. Έχω την εντύπωση ότι ήταν γιος του Κρόνου, σύμφωνα με τη μυθολογία. Αλλά... Βασίλη, τι νομίζεις, έτσι κι αλλιώς θα πάρεις το 1/4 των κερδών ναι. Της, ακόμη και αν δεν μπεις τίποτα. Ακόμη και αν είναι σιωπηλός εκεί, έχεις το 1/4 σίγουρα. Όχι, σιωπηλός, αλλά θα τη βοηθήσουμε. Δεν... Συμφωνείς μαζί της. Ναι, ναι, θα συμφωνήσω και εγώ μαζί της. Σίγουρα. Άρα έχουμε μία ομοφωνία, Βασίλη και Μάρο, ότι για να μην φαγωθεί από τον Κρόνο η Ρέα, φυγάδευσε στο δικτύο άντρων τον Δία. Ναι. Τον διαλέγουμε λοιπόν, τον Δία. Για να δούμε, ρε παιδιά. Είναι ο Δίας, αυτός ο οποίος φυγαδεύτηκε, να μην τον φάει ο Κρόνος. Και είναι ο Δίας. Η συνεργασία σας... Πήγε πολύ καλά. Η συνεργασία σας έχει πάει πάρα πολύ καλά. Προχωράμε να παίξουμε για 200 ευρώ. 200 ευρώ, ο επόμενος προορισμός. Σε μια συνεργασία που μέχρι τώρα πάει πάρα πολύ καλά.
Δηλαδή πάρα πολύ καλά, απλά σου πω συμφωνεί. Μετράει, μου δίνει. Μετράει και η συμφωνία αυτή. Έτσι. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε στον επόμενο προορισμό. Πατάς το κουμπί και αβάντι. Έκτος προορισμός για 200 ευρώ είναι μετά το Λασίθι. Ναύπακτος. Έχουμε πάει στην Ναύπακτο, έτσι. Ναι. Περαστική απ' έξω. Περαστική. Η Μάρο έχει πάει σίγουρα. Μάρο, τι γίνεται. Είναι εντυπωσιακό τώρα. Όχι, εγώ τώρα το συνειδητοποιώ. Πώς το έχεις ταξιδέψει. Συγχαρητήρια. Ενώ ο Βασίλης πέρασε απ' έξω. Ναι. Την περικύκλωση στην πόλη. Ενώ την κρίση από μέσα. Άρα έχω ένα αισιόδοξο προαίσθημα ότι θα απαντήσει σωστά. Η ερώτηση είναι εξής. Μόλις 10 χιλιόμετρα από την Ναύπακτο βρίσκεται η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η οποία έχει την ονομασία Α. Ελευθέριος Βενιζέλος. Β. Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Γ. Ιωάννης Καποδίστριας. Δ. Χαρίλαος Τρικούπης. Ωραία. Οπα. Οπα, στα μάτια βλέπω μια σκιά. Τι είναι, παιδιά. Σχολευθήκαμε τώρα. Και δεν ξέρω και ποιο να αποκλείσω. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Κοίταξε, εγώ θα απέκλεια το Β σίγουρα. Το Β, ε. Ναι. Το Κολοκοτρώνη. Ναι. Δεν μου λέει ότι θα βαφτίζανε μια γέφυρα. Κολοκοτρώνης. Ναι. Εμένα μου κάνει και το Α, αλλά είναι και το αεροδρόμιο. Χαρίλαος Τρικούπης. Μιλάμε για γέφυρα πάντα, παιδιά, έτσι. Τρικούπης, ναι. Γέφυρα. Και το γάμα θα μου έκανε. Καποδίστριας. Ποιο να πω. Τι το γάμα, να πω και ξέρω εγώ. Εσύ είσαι ανάμεσα στο Α και στο Δ. Ναι. Ωραία, να πούμε το Δ. Ας πούμε το Δ. Ας πούμε το Δ. Είπατε το Δ. Το Δ. Ναι. Τα παιδιά λοιπόν είπανε το Δ. Δηλαδή, η γέφυρα Ρίου Αντιρίου έχει την ονομασία Χαρίλαος Τρικούπης. Τώρα που το επιλέξατε και δεν μπορείτε να κάνετε πίσω, πώς σας φαίνεται. Δεν έχω ιδέα. Δεν είναι απλά εγώ. Μου έκανε λίγο Τρικούπης ότι μήπως από παλαιότερα υπήρχε κάποιο παλιό σχέδιο επί Τρικούπη να γίνει κάποια γέφυρα εκεί και πιθανόν το κρατήσανε. Βέβαια, Βασίλη, ο Τρικούπης έζησε τον 19ο αιώνα. Δεν είναι λίγο παλιά. Ναι, και Αττική Οδός ήταν. Σχέδιο. Πάλι, σωστό, σωστό. Πάω πάσο για να δούμε λοιπόν αν λέγεται όντως έτσι ή δεν λέγεται. Και η σωστή απάντηση είναι. Τρικούπης! 200 ευρώ λοιπόν έχετε κερδίσει. 600 όλα, παιδιά, πάτε πω, 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 πω. Στον επόμενο προορισμό πάμε για 250 ευρώ συν. 250 ευρώ συν, δηλαδή θα πάμε στα 850 αν δεν κάνω λάθος. Και να σημειώσω ότι δεν έχετε κάνει ούτε ένα λάθος. Να είσαι πολύ καλή ομάδα. Ναι, και να σου πω, μην μπαίνεις με πολύ δόξα εσύ, η Μάρο έχει καταφέρει τα πολλά. Όχι, για το τελευταίο όμως που δεν ήξερα καν, δηλαδή εγώ θα επέλεγα το γάμα, αλήθεια. Αν δεν μου λέγε τον Τρικούπη, δεν θα μου πήγε. Άρα ομολογήσω ότι ο Βασίλης έχει βοηθήσει. Ναι, ναι, ναι. Δικαίως θα πάρει τον τέταρτο κερδόν στο τέλος. Προσοχή, παιδιά, συγκεντρωθείτε να φτάσετε στον ένατο προορισμό, δηλαδή στο δεύτερο καταφύγιο, έτσι ώστε και να κάνει τόσα λάθη είναι να μην χάσετε τα λεφτά του ένατου προορισμού. Σοβαρότητα, πυγμή, ταξιδιωτική αισιοδοξία. Πάτα το κουμπί. Και ο επόμενος προορισμός της Οδύσσιας. Κατερίνη, η προσωπική Οδύσσια που μοιράζεται η Μάρο και ο Βασίλης στην ωραία Κατερίνη. Έχει πάει κανείς στην ωραία Κατερίνη. Έχω περάσει απ' έξω. Έχεις περάσει απ' έξω. Ναι. Έχω πάει παράλληλα Κατερίνη. Τι γίνεται, παιδί. Τα πάμε εδώ, ένα συμπληρώνει. Ωραία λοιπόν, η Κατερίνη, παιδιά, είναι τόπος κλειδί. Και η ερώτηση είναι η εξής. Η έκταση των πιερίων ωραίων μοιράζεται ανάμεσα στους νομούς Πιερίας, Ημαθίας και Α, Κοζάνης, Β, Λάρισας, Γ, Τρικάλων, Δ, Θεσσαλονίκης. Από γεωγραφία νομίζω ότι είμαστε καλά. Μάλλον δεν νομίζω ότι είμαστε καλά. Τι έγινε. Γιατί αυτά τα βλέμματα, ότι πήγα να τονώσω το ηθικό το οποίο δεν τονώνεται. Όχι, εντάξει. Δεν για, πες. Πώς το φιλοσοφείς. Και το Δ μου κάνει. Προσπαθώ να πιάσω ποιο είναι πιο... πιο κοντά. Βασίλη. Εγώ είμαι ανάμεσα σε δύο.
Για πες τα. Και κλείνω προς ένα πιο πολύ. Στο νομό Κοζάνης και στο νομό Τρικάλων. Μάλιστα. Τρικάλων, Κοζάνη και Τρίκαλα. Γιατί ο νομός Κοζάνης συνορεύει λίγο με, την Ημαθία. Δηλαδή το Δέλτα όχι, έτσι. Δεν θα το έλεγα το Δέλτα όχι. Και εγώ θα πέκλεια το γάμα με τη μία. Το γάμα, ναι. Αλλά τώρα και κοιτά, το βήτα. Ανάμεσα στο άλφα και στο δέλτα. Να πούμε το άλφα. Δεν είναι άλλο. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Πρέπει να προχωρήσουμε, Το άλφα. Στριμωχτήκαμε, πουλάκια μου, Πολύ. Έχουμε βεβαιότητες ή προχωράμε τυχοδιοκτικά. Σωστό. Τώρα Λάρισα, όχι. Λάρισα, όχι, δεν νομίζω. Θα πούμε το άλφα. Ας πούμε το άλφα. Το άλφα. Το άλφα. Το άλφα. Το άλφα. Κοζάνη. Μαγική Κοζάνη. Για να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση. Κοζάνης. Είστε ζώρικο ομαδάκι, το πηγαίνετε τρομερά, έχετε φτάσει εσύ ως ένα πολύ σεβαστό χρηματικό ποσό που ανέρχεται στα 8.50. Πάμε στην 8, στον 8ο προορισμό, που θα το παίξουμε για 300 ευρώ. 300 ευρώ. Είμαστε ήδη στα 850 και 300. 7 σωστές ερωτήσεις στη σειρά, ούτε ένα λάθος. Απαπαπαπα! Σκόρδα, παιδιά, σκόρδα. Λοιπόν, πάτε το. Θριαμβευτές, η Μάρο και ο Βασίλης. Κεφαλονιά. Μάρο, θα έχεις πάει. Έχω πάει 2 μήνες κιόλας. Βασίλη, πρέπει να σε απέξω. Ούτε καν. Ούτε καν. Χάνεις. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, κεφαλονιά και η ερώτηση είναι. Ποιας χώρας ήταν το υποβρύχιο Περσέους που βυθίστηκε το 1941 ανοιχτά της Κεφαλονιάς? Α. Ελλάδας. Β. Ιταλίας. Γ. Γερμανίας. Δ. Αγγλίας. Παιδιά, το ξέρετε, ειλικρινά. Πάμε με την τύχη. Μάρο, το ξέρεις? Όχι. Θα ήμουν ανάμεσα στο Γ και στο Β. Και επειδή η Κεφαλονιά είναι και δίπλα στην Ιταλία και κάπως έτσι θα το πήγαινα. Μιλάμε και Ιταλία, για το 40. Γερμανία. 41, ε. 41, ναι. Ο πόλεμος είχε αρχίσει. Β Παγκόσμιος Πόλεμος. Περσέους τώρα για την ονομασία. Τη Γερμανία θα το λέγανε έτσι. Ναι, την Ιταλία βασικά. Δεν θα την έλεγε. Όχι. Είμαι μεταξύ Γερμανίας και Αγγλίας. Ναι. Για ιταλικό όνομα δεν μου ταιριάζει το Περσέους. Αλλά... Ούτε και για Γερμανία μου κάνει όμως. Και επειδή είναι δίπλα, δεν ξέρω, εγώ δηλαδή έτσι το πάω τοπικά. Την τελική απάντηση βέβαια την έχεις εσύ. Ναι. Καλά, Ελλάδα δεν νομίζω. Όχι. Αλλά απ' την άλλη. Εγώ θα έλεγα το Β. Δεν ξέρω. Να πούμε το Β. Σας πες. Το Β, το Β, το Β. Β! Ναι. Ταν. Ιταλία, Ιταλία. Για να δούμε λοιπόν. Οχ. Παιδιά, ακούστε. Ήταν η Αγγλία. Περσέως. Στόπο άνθρωπος. Άνθρωπε τόπες, βοηθέ. Δεν πειράζει. Λοιπόν, η σκέψη σου ήταν σωστή. Ήταν σωστή η σκέψη σου. Τώρα θα μείνουμε στον ίδιο προορισμό. Έχουμε κάνει ένα λάθος, έτσι. Mm. Δεν μπορείτε να φτάσετε στον 12ο προορισμό να διεκδικήσετε τα 5.000 ευρώ. Έτσι, παιδιά. Αυτό δεν γίνεται. Προσοχή όμως, μην κάνετε δεύτερο λάθος, γιατί χάνετε τα χρήματά σας μέχρι το πρώτο καταφύγιο, μέχρι τα 150 ευρώ. Ευχαριστώ την προσοχή. Παραμένουμε στο ίδιο μέρος, παίζουμε για 300 ευρώ. Επόμενη ερώτηση, πάλι για Κεφαλονιά. Η οποία είναι... Κεφαλονιά, Κεφαλονιά, για ένα φυσικό σπα. Με άργυλο. Θα κατευθυνθώ προς την παραλία. Α. Του Μύρτου. Β. Του Λουρδά.
γάμα, του ξύ, δέλτα της σκάλας. Ωραία. Στο ξύ δεν θα το έλεγα. Έχω πάει, αλλά δεν νομίζω. Με άργυλο το... Και στο μύρτο που ήταν να πάμε, δεν πήγαμε, οπότε δεν το ξέρω τι κι αυτό. Δεν έχεις ιδέα, Δεν έχω άποψη καθόλου. Ωραία. Αχ, Μάρο, σε βλέπω να δυσκολεύεσαι λιγάκι. Μπορεί, όχι λίγο. Ήρθε η ώρα όμως να απαντήσεις, βαριά να σένει ο Βασίλης. Είμαι στο Α και στο Γ. Είσαι μεταξύ του Α, δηλαδή του Μύρτου και... Και του Ξύ. Και του Ξύ, ναι. Του Μύρτου και του Ξύ. Στο Ξύ είχες πάει. Ναι. Και δεν είχε. Δεν θυμάμαι. Ήτανε περίεργη η παραγγελία. Στο Μύρτο που δεν πήγες. Στο Μύρτο που δεν πήγα δεν ξέρω. Άργυλος, τώρα στο Ξύ. Εκεί που δεν πήγες. Να σε ακούσω όλες, γιατί πριν σε άκουσα και... Δεν σε άκουσα και... Τώρα... Κοίτα, η αποφάση είναι δικιά σου, Μάρο. Τα άλλα δύο δεν είναι παραλίες. Τα άλλα δεν τα ξέρω καν, όχι, δεν έχω πάει. Άμα πω το γάμα τώρα. Στο Ξύ που πήγες, υπήρχε σπα. Όχι, τη σκέφτομαι αν είχε άργυλο. Θα πω το γάμα. Θα πεις το γάμα. Ναι. Και είπες το γάμα. Τούξι. Για ένα φυσικό σπα με άργυλο, θα κατευθυνθώ προς την παραλία του Ξύ, σύμφωνα με τη Μάρο. Και τώρα, Μάρο, να δούμε αν έχεις κάνει ή όχι το δεύτερο λάθος σου. Η σωστή απάντηση είναι... Του Ξύ, του Ξύ. Ωραία. Έτσι λοιπόν, καλή μου φίλη, και 300 ευρώ τα βάζουμε και αυτά στον τορβά που λένε και στο σχολείο μου. Και προχωρούμε, καλά μου παιδιά. 1150 ευρώ έχουμε φτάσει. Προχωρούμε στην επόμενη ερώτηση για 350 ευρώ. 350 ευρώ, 1150. Αν τη βρείτε, έχετε καταφύγιο, το δεύτερο καταφύγιο, δηλαδή ό,τι λάθη να κάνετε και από εκεί και πάνω, τα 1150 είναι δικά σας, το 1 τέταρτο του βοηθού μάλλον, έτσι. Ξεκάθαρα με αυτό. Ξεκάθαρα αυτό, είπαμε, οι βοήθειες στη ζωή κοστίζουν. Ήρθε λοιπόν η ώρα να πάμε στον ένατο, ένατο προορισμό και έχετε κάνει και μόνο ένα λάθος. Δηλαδή μπορείτε να φτάσετε στον 11ο, παιδιά πάτε καλά. Παιδιά θα χαρτζηλικωθείτε πολύ ωραία. Προχωράμε, έτσι. Μάρο, πάτα το κουμπί. Ο επόμενος και πολλοί προορισμοί, τι να πρωτοπώ, δεν έχει πάει τόσο καλά. Μυτιλίνη! Δεν έχουμε πάει εκεί. Παιδιά, έχουμε μια... Για πρώτη φορά η Μάρο δεν έχει πάει σε ένας προορισμός. Μάρο δεν έχει πάει στη Μυτιλίνη, Βασίλη έχει πάει. Έχω πάει, ναι. Απ' έξω. Όχι, κάνω μέσα. Καλύτερα, εγώ πες. Έχουμε λοιπόν μια ανατροπή του παιχνιδιού. Να και ένα μέρος που έχει πάει, πάει η Μάρο. Λοιπόν, Μυτιλίνη, ένατος προορισμός μας και παίζουμε την εξής ερώτηση. Στην είσοδο της πόλης υπάρχει το άγαλμα της Α, Ελευθερίας, Β, Γοργόνας, Γ, Παναγιάς, Δ, Αθηνάς. Θυμάσαι, Βασίλη? Το Ελευθερίας το αποκλείω εντελώς. Κι εγώ το Γ αποκλείω. Νομίζω, δεν ξέρω. Γοργόνας το Δέλτα, δεν σου λέει κάτι, Αθηνά. Κάτι μου λέει ότι είναι της Γοργόνας. Της Γοργόνας, ε. Ωραία. Να πούμε το Β. Αφού έχεις πάει, θα πούμε το Β. Λέτε το Β. Ναι. Της Γοργόνας. Στην είσοδο της πόλης υπάρχει το άγαλμα της Γοργόνας. Αυτές οι Γοργόνες, παιδί μου. Ούτε για τηγάνισμα κάνουνε. Ούτε πιτάς πάντα ένα αστιάκι παλιό. Ας πάμε διαφημίσεις. Διαφημίσεις τα λέμε μετά. Επιστρέψαμε από διαφημίσεις, τηλεθεάτρια, τηλεθεατές, φίλοι, παίκτες, συμπαίκτες, με ένα ομαδάκι πάρα πολύ δυνατό και ταξιδιωτικό. Έχουμε φτάσει στον ένατο προορισμό. Η ερώτηση είναι, στην είσοδο της πόλης ποιο άγαλμα υπάρχει? Τα παιδιά λένε της Γοργόνας
Και είμαι τόσο περίεργος να δω αν έχετε καταφέρει να φτάσετε στον ένα το προορισμό και να έχετε εξασφαλίσει και ένα καταφύγιο. Λοιπόν, η σωστή απάντηση είναι... Ελευθερία. Της ελευθερίας. Είναι τρομερό, παιδιά. Η Νέα Υόρκη και η Μυτιλίνη έχουν ένα κοινό. Το άγαλμα της ελευθερίας. Και η Μυτιλίνη το είχε πρώτη, παιδιά. Καταπληκτικό, ε. Αυτό όμως είναι το δεύτερο λάθος σας. Έπαιξε άσχημο παιχνίδι η μοίρα. Χάνετε ό,τι λεφτά έχετε βγάλει μέχρι το πρώτο καταφύγιο και πέφτετε στα 150 ευρώ. Βέβαια, αυτά είναι τα άσχημα νέα. Τα καλά νέα όμως είναι ότι μένετε στο παιχνίδι. Η επόμενη ερώτηση είναι για 350 ευρώ, δηλαδή μπορείτε να πάτε 500 ευρώ. Καθόλου λίγο. Και η επόμενη ερώτηση για τη Μυτιλίνη είναι η εξής. Πηγαίνοντας αεροπορικό στην Μυτιλίνη, θα προσγειωθώ στο αεροδρόμιο Α. Γιάννης Ρίτσος, Β. Οδυσσέας Ελίτης, Γ. Σαπφό, Δ. Γεώργιος Εφαίρης. Δεν είχες πάει με αεροπλάνο. Πηγαίνοντας αεροπορικός. Μπορεί να πας και με αερόστατο, δεν απαραίτητο με αεροπλάνο. Αρκεί να προσγειωθείς. Το Γ δεν νομίζω. Πάει ο Γ. Και νομίζω ότι και το Α. Ο Ρίτσος. Τώρα... Εγώ θα πω το Δέλτα. Σε φέρεις. Ο βοηθός λέει το Δέλτα. Σε φέρεις. Ο ηγέτης όμως η Μάρο... Εμένα μου κάνει και το Β. Θα πω και εγώ το Δέλτα. Θα συμφωνήσω. Να πάει και το παλιάμπελο. Ναι. Μάρο, είσαι σίγουρη. Πρόσεξε γιατί... Επιφορτίζεσαι και ως φιλόλογος, φιλόσοφος. Το ξέρω, είναι και αυτό. Και να βάρος, αγαπητή Μάρο. Να γίνω και πιο επίσημος θέλω αυτό το πόδι της γραβάτας μου για να ανακοινώσω. Το Δέλτα. Είπανε λοιπόν το Δέλτα, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Η θεά τύχη που μέχρι τώρα σε ακολουθούσε, για να δούμε, θα συνεχίσει να τρέχει πίσω σου, σε συνδυασμό βέβαια και με τις γνώσεις σου. Και το σωστό είναι... Ο Ελίτης. Καλή μου φίλη, ο ποιητής του Αιγαίου. Έχει ζήσει στη Μυτιλίνη, γι' αυτό που μου δώσει και το όνομα του Ελίτη στο αεροδρόμιο, είναι ο Ελίτης. Αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω, είναι το τρίτο λάθος σας. Δυστυχώς. Δεν πειράζει. Παρ' όλα αυτά, φεύγετε με 150 ευρώ, εν τέταρτο του βοηθού, να μοιράσετε το μικρό σου θησαυρό. Θέλω να σας πω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ήσασταν εξαιρετικοί παίκτες, εξαιρετική ομάδα, είχατε εξαιρετική άβρα. Εξαιρετικά χαμόγελα. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι τηλεθεατές, ο Βασίλης και η Μάρο, μια τρομερή ταξιδιωτική ομάδα, κατάφεραν να ταξιδέψουν πολύ σε πολλούς προορισμούς. Άλλοτε η τύχη ήταν με το μέρος τους, άλλοτε η γνώση ήταν με το μέρος τους. Όμως τελικά έφυγαν με 150 ευρώ, που δεν είναι άσχημο ποσό, αλλά θα μπορούσαν να τα είχαν πάει λίγο καλύτερα, λίγο μελαγχόλησα, γιατί θέλω να συνεχίσω το ταξίδι με τους επόμενους παίκτες και ταξιδιώτες μας. Ας κάνουμε την κλήρωσή μας. Το 8! Καλώς ήρθες. Πάρε θέση. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα παίξουμε μαζί. Πώς σε λένε? Κι εγώ. Χρήστος. Χρήστο, από πού είσαι? Στην Αθήνα μένω, αλλά ναι. Έχω καταγωγή από το Κυλικής. Από το Κυλικής, mm-hmm. Πάνω από εμάς. Ναι. Ωραία. Αθήνα, πού μένεις? Καλυθέα. Στην Καλυθέα. Πολύ ωραία. Ταξιδεύεις? Σχετικά. Όχι πάρα πολύ, αλλά όσο μπορώ. Μες στην Ελλάδα? Ναι. Στο Κυλικής πηγαίνεις? Ναι. Όσο μπορώ, ναι. Κυλικής, το δολοφονικό φιλί. Ναι. Κυλικής. Ωραία, Χρήστο. Οπότε θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Οι προορισμοί είναι 12. Σε κάθε προορισμό θα διεκδικήσεις ένα χρηματικό ποσό, το οποίο σταδιακά θα κορυφώνεται. Στο πρώτο λάθος, χάνεις τον τελευταίο προορισμό, τον 12ο, στον οποίο ο τελευταίο προορισμό διεκδικείς τα 5.000 ευρώ. Mm-hmm. Με το δεύτερο λάθος, χάνεις τον 11ο προορισμό, δηλαδή δεν μπορείς να παίξεις την ερώτηση για τα 2.000 ευρώ. Επίσης, με το δεύτερο λάθος, χάνεις τα λεφτά που έχεις βγάλει μέχρι τότε, εκτός από τα λεφτά που υπάρχουν μέχρι το καταφύγιο. Okay, σωστό. Κατανοητό. Μέχρι τον τρίτο και μέχρι τον ένατο προορισμό. Ο βοηθός σου θα πάρει το 1/4 των κερδών σου, είτε το θέλεις είτε όχι. Ναι.
Και τώρα που σου τα είπα όλα, θα έχεις τον χρόνο να τα σκεφτείς, να τα μελετήσεις, να αυτοσυγκεντρωθείς, γιατί ο χρόνος τελείωσε και θα παίξεις στο επόμενο επεισόδιο. Χάρηκα πολύ που είσαι κοντά μας και χαίρομαι και πολύ που θα είσαι και στο επόμενο. Να είσαι καλά. Εγώ το ίδιο. Φίλες, φίλοι, στην επόμενη εκπομπή θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Κάθε τόπος μια ιστορία. Χειροκρότημα.